Πριν μια εβδομάδα, στις 7 του Οκτώβρη, στο κτίριο Γάμα της Φοιτητικής Εστίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, ένας από τους δύο ανελκυστήρες του κτιρίου έπεσε και σφήνωσε μεταξύ τρίτου και τέταρτου ορόφου. Ευτυχώς δεν ήταν κανείς μέσα. Οι φοιτητές μιλάνε για ένα τρομακτικό κρότο που ακούστηκε για ώρα, καθώς έπεφτε ο ανελκυστήρας με αποτέλεσμα να ταραχτεί ολόκληρο το κτίριο. Στο ίδιο πανεπιστήμιο, στο κτίριο Δέλτα, πριν λίγες μέρες είχε πέσει και ένα δέντρο. Πάλι, ευτυχώς, δεν υπήρχε κανείς εκεί, δεν χτύπησε κανείς. Αυτό που βλέπουμε, τι ακολούθησε στη συνέχεια μετά την πτώση του ανελκυστήρα, το γνωστό μπαλάκι ευθυνών μεταξύ Υπουργείου, Ινεδιβήμ, Εργολάβου. Για το πιστοποιητικό, για το αν ήταν σωστά συντηρημένος ο ανελκυστήρας, τα γνωστά. Και δεν είναι αυτά τα μόνα προβλήματα. Πριν από λίγο καιρό φάνηκε ότι δεν υπήρχε πιστοποιητικό πυρασφάλειας στα Γιάννενα. Δεν υπάρχει φωταγώγηση, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί. Στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, 4 χρόνια πριν έγινε ο αντισεισμικός έλεγχος, προτάθηκαν συγκεκριμένες εργασίες για να είναι ασφαλείς οι εγκαταστάσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Σε όλες τις εστίες πέφτουν σοβάδες, υπάρχει υγρασία, μπάζουν νερά με την πρώτη βροχή. Οι τουαλέτες είναι σε άθλια κατάσταση. Στις εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΑΣΠΕΤΕ δεν υπάρχει πόσιμο νερό, γιατί έχουν σαπίσει οι σωληνώσεις. Στην ΑΣΠΕΤΕ επιπλέον μαθαίνουμε ότι τα κουζινάκια που χρησιμοποιούν οι φοιτητές είναι μέσα στο χώρο που είναι τα μπάνια. Πριν λοιπόν θρηνήσουμε νέα θύματα σε εγκλήματα όπως αυτά στα Τέμπη, ρωτάμε τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση ελέγχου και εργασιών για την επισκευή και αναβάθμιση όλων των υποδομών στις φοιτητικές εστίες των πανεπιστημίων της χώρας. Επισημαίνουμε ότι αυτό είναι πραγματικά ζωτική ανάγκη. Τα παιδιά που μένουν στις εστίες δεν έχουν επιλογή. Δεν πάνε εκεί από επιλογή. Δεν μπορούν να σπουδάσουν αν δεν στεγαστούν στις εστίες. Κυρία Υπουργέ, λέτε ότι δεν γίνεται αυτή η αποποίηση ευθύνης. Εμείς δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι υπάρχει μπαλάκι ευθυνών. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον και αυτό οφείλεται στο γνωστό σχήμα σαλαμοποίησης της περιοχής ευθύνης του καθενός. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν γκρίζες περιοχές και πάντα να είναι μία περιοχή που δεν καλύπτεται από κανένα ή τέλος πάντων καλύπτονται όλοι μαζί και δεν μπορεί να βγει άκρη. Σε κάθε περίπτωση, το καθήλυν αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να σπουδάζει τα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας δωρεάν και με ασφάλεια. Αυτό είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας και είναι υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία. Δεν μπορεί το Υπουργείο να κρύβεται μονίμως πίσω από το λεγόμενο αυτοδιοίκητο ή την αυτονομία στην οποία το οθείτε, που ουσιαστικά σημαίνει οικονομική αυτοτέλεια και άρα πραγματικά να μην μπορούν να επιβιώσουν αν δεν στραφούν σε αναζήτηση πόρων όπως είναι τα δίδακτρα και πάλι χωρίς να μπορούν να καλύψουν αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν προκύψει διαχρονικά μέσα σε δεκαετίες υποχρηματοδότησης και παράδοσης σημαντικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου που αφορούν τους φοιτητές σε εργολάβους. Η λύση είναι μία. Ενισχύστε, δώστε έκτατο κονδύλι τώρα στις φοιτητικές, στα πανεπιστήμια, ώστε να προχωρήσουν στους σωστούς ελέγχους και στα έργα αναβάθμισης των υποδομών, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες, όχι τώρα. Είναι ήδη πολύ αργά. Άρα τώρα χρειάζεται έκτακτο κονδύλι και χρειάζεται και να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε επιτέλους να στελεχωθούν σωστά οι υπηρεσίες και να πεταχτούν έξω οι εργολάβοι, που είναι πραγματική πληγή και αιμορραγή. Κάθε ίδρυμα, καμιά οικονομία δεν γίνεται, ίσα-ίσα τεράστια ποσά δαπανώνται για να παραδίδονται οι λειτουργίες του Πανεπιστημίου στους εργολάβους. Θα έχει ευθύνη το Υπουργείο αν συμβεί κάτι στις εστίες, άσχετα από το πόσο έχουν επιμεριστεί ευθύνες σε πανεπιστήμια και ΕΝΙΔΒΗΜ. Η τελική ευθύνη είναι του Υπουργείου. Ξέρετε, αυτό που λένε
Λέτε ότι το ΕΝΕΔΒΗΜ δεν έχει προβεί σε σχετικά αιτήματα, δεν έχει καταγγελίες για μη πόσιμο νερό. Να κάνω και μια διευκρίνηση. Δεν είπαμε ότι μπάνια και τουαλέτες και εστιατόρια είναι στον ίδιο χώρο. Είπαμε ότι τα ηλεκτρικά κουζινάκια που χρησιμοποιούν οι φοιτητές είναι μέσα στα μπάνια. Το ότι δεν υπάρχουν αιτήματα, ξέρετε, έχει να κάνει ίσως και με τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες. Εγώ θα σας συμβούλευα να ακούσετε τους συλλόγους των εστιακών φοιτητών. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο χώρο τους. Είναι αυτοί που ζουν καθημερινά τις συνέπειες της υποχρηματοδότησης. Επιτέλους, ακούστε τους. Έχουν συνέχεια υποβάλλουν αιτήματα στο Υπουργείο, στο ΕΝΕΔΒΗΜ, στα πανεπιστήμια. Ακούστε τους και απαντήστε στα αιτήματά τους.